Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα ακόμη οδηγητικό θεωρητικό vlog. Ναι, ξεμείναμε από Προμήθειες και πάμε στο σούπερ μάρκετ και επίσης θα πάμε και στο ταχυδρομείο, γιατί είχαμε ειδοποίηση για ένα συστημένο και να στείλουμε και ένα συστημένο. Λοιπόν, κάναμε ένα βίντεο Τετάρτη βράδυ, ένα live που είχε να κάνει πάλι με τον egging και έλαβα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα από 2-3 από τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τα βίντεο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε θεωρητικό vlog. Ο τίτλος είναι, του ερωτήματος, το ερώτημα είναι τι συμβαίνει, τι μπορώ να κάνω αν έχω καταλάβει ότι κάνω egging και το συνειδητοποιώ τώρα μέσα από τα βίντεο ότι επιδίδομαι σε egging, τι πρέπει να κάνω για να σταματήσω να κάνω egging. Και μάλιστα ο φίλος που έκανε το ερώτημα λέει, καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλά να πεις το άλλο μην κάνεις egging, πρέπει να του δώσεις κάποια εργαλεία, πρέπει να του δώσεις μια κατεύθυνση. Λοιπόν, γεια σας, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, αυτό είναι ο Λάκη. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν είστε καινούργοι στην παρέα μας, πατήστε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, είναι δωρεάν. Και αν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like και μοιραστείτε τα με τους φίλους σας. Και επίσης, όσοι θέλουν να συνεισφέρουν στο κανάλι και να έχουν κάτι παραπάνω, μπορείτε να κοιτάξετε στην περιγραφή κάθε βίντεο, όπου γράφω για τη λειτουργία της συμμετοχής και είναι και ο σύνδεσμος που ακολουθεί στη συμμετοχή, που μπορείτε με αυτόν τον τρόπο και να δίνετε κάτι που να βοηθάει το κανάλι να έχει βιωσιμότητα και να συνεχίσουμε να ανεβάζουμε καθημερινά βίντεο, αλλά και να έχετε πρόσβαση σε βίντεο, books που διαβάζουμε, βιβλία και τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, τι είναι το egging καταρχάς? Θα εξηγήσω έτσι πολύ σύντομα τι είναι το egging, το έχουμε εξηγήσει σε διάφορα βίντεο, αλλά πρέπει να γίνει εξήγηση εδώ για να μπορέσουμε στη συνέχεια να δώσουμε τα εργαλεία που μας ζητάτε. Egging είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, ένα γερούνδιο. Οι λέξεις αυτές στα αγγλικά που τελειώνουν σε ing ονομάζονται γερούνδια. Είναι ένα γερούνδιο του ψυχολογικού πολέμου, το οποίο σημαίνει ότι όταν μιλάω στον άλλον, ενώ φαινομενικά φαίνεται πως του κάνω καλόπιστη κριτική ή του κάνω κομπλιμέντο, στην πραγματικότητα του λέω κάτι υποτιμητικό, κάτι βλαπτικό. Παράδειγμα, egging, τι όμορφη που είσαι, αν έδιωχνες και καμιά τριανταριά κιλά θα σου ένα κουκλάρα. Ή τι ωραία που είναι τα μαλλιά σου, αν έκβαζες και μακιγιάς θα φωτιζόταν περισσότερο το πρόσωπό σου και ούτω καθεξής. Το egging είναι ένας τρόπος σκέψης και ένας τρόπος λειτουργίας με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Μάλιστα είχε πει μια φίλη προχθές όταν κάναμε το live ότι λέει η μάνα της, λέει, πήγαινε στο ψυχολόγο όταν ήταν αυτή μικρή, δηλαδή πριν 40 χρόνια, και της έλεγε ο ψυχολόγος για να μπορέσουν τα παιδιά να ακούσουν αυτά που θα τους πείτε, να τους λέτε πρώτα μια καλή κουβέντα και μετά να τους κάνετε την παρατήρηση. Ο γονιός, δυστυχώς, όπως και ο δάσκαλος, δυστυχώς, είναι αναγκασμένος να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Όταν είμαστε γονείς του άλλου, όταν είμαστε δάσκαλοι του άλλου, οφείλουμε να διδάξουμε κάποια πράγματα στα παιδιά και οφείλουμε, όταν βλέπουμε συμπεριφορά που είναι προβληματική, να διορθώνουμε αυτή τη συμπεριφορά. Κανένας άλλος, εκτός από το γονιό ενός ανήλικου παιδιού και εκτός από το δάσκαλο ενός μαθητή, δεν δικαιούται να διορθώνει συμπεριφορές. Θα το ξαναπώ, κανένας άλλος εκτός από τον υπεύθυνο και σοβαρό γονιό ενός ανήλικου παιδιού και το δάσκαλο ενός μαθητή, μιας μαθήτριας, δεν είχε το δικαίωμα να διορθώνει συμπεριφορές. Το διόρθωμα της συμπεριφοράς, έστω και αν γίνεται με αυτόν τον ευγενικό τρόπο, που πρώτα σου λέω κάτι καλό και μετά σου ρίχνω και την ατάκα ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος, πρόσεξε, μπορεί να πάθεις αυτό, μπορεί να πάθεις το ένα, μπορεί να πάθεις το άλλο, όλη αυτή η καταστροφολογία. Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτή την πολύ βασική αλήθεια, αυτό το πολύ ουσιώδες ζήτημα δημοκρατίας, ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι δεν
δικαιούμαστε να διορθώνουμε τους άλλους. Δεν δικαιούμαστε να διορθώνουμε τους άλλους. Δεν είναι η δικιά μας η δουλειά να διορθώνουμε τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Θα μου πείτε, καλά, μπορεί κάποιος να κάνει μια λανθασμένη συμπεριφορά η οποία να μας βλάπτει. Ναι, στην περίπτωση που κάποιος κάνει μια λανθασμένη συμπεριφορά που σε βλάπτει, τότε λαμβάνεις τα μέτρα σου ώστε πλέον να μην σε βλάπτει η συμπεριφορά του. Δηλαδή, βάζεις όρια και λες, αυτό που μου είπες δεν το ανέχομαι. Σταματώ να συνεργάζομαι μαζί σου, σταματώ να συνομιλώ μαζί σου, σταματώ να έχω επαφή μαζί σου, επειδή ακριβώς συμπεριφέρθηκες με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο ο οποίος με έχει βλάψει. Δεν του διορθώνεις τη συμπεριφορά του, δεν του λες, τι είναι αυτό που κάνεις, ένας σωστός άνθρωπος, δεν συμπεριφέρεται έτσι. Όχι, ούτε ηθικολογία σου, ούτε τίποτα. Αγαπητέ μου, αγαπητή μου, αυτό που έκανες με έχει βλάψει και επειδή αγαπώ τον εαυτό μου και τον φροντίζω και τον προστατεύω, σε ενημερώνω πως αποφασίζω να προστατεύομαι από εσένα. Και θα προστατεύομαι με εσένα με τη λήξη της συνεργασίας μας, με τη λήξη του ερωτικού μας δεσμού, με τη λήξη της φιλίας μας. Δεν είναι η δική μας δουλειά να διορθώσουμε κανέναν. Το μόνο που μπορούμε να διορθώσουμε και οφείλουμε να διορθώσουμε είναι τον εαυτό μας. Γιατί οι άνθρωποι ρέπουμε τόσο πολύ προς το νέγκινγκ, γιατί μας έρχεται τόσο φυσικό να σπέρνουμε εκεί που δεν μας έχουν, να φυτρώνουμε εκεί που δεν μας έχουν σπείρει και να κάνουμε τους ξερόλες και τους εξυπνάκηδες τους άλλους ανθρώπους και τις περισσότερες φορές χωρίς καν να μας ρωτήσουν. Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να μοιραστούμε τη σοφία μας, η οποία δεν είναι σοφία, είναι ξερολισμός, το ξερολισμό μας, τη ξερολίαση μας, ότι τα ξέρουμε όλα με τους άλλους. Γιατί, επειδή έχουμε ελεύθερο χρόνο, είμαστε αργόσχολοι. Και πότε κάποιος είναι αργόσχολος ώστε να καθίσει να παρατηρεί τις συμπεριφορές των άλλων? Όταν δεν δίνει καθόλου χρόνο και ενέργεια για να παρατηρήσει, να βελτιώσει τη δική του συμπεριφορά. Όταν δεν δίνει καθόλου χρόνο για αυτογνωσία, όταν δεν δίνει καθόλου χρόνο για ανάληψη της δικής του ευθύνης. Ένας άνθρωπος που είναι σοβαρός και υπεύθυνος, ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί, τα πράγματα που κάνει, τα πράγματα που λένε, που λέει, επηρεάζουν τους άλλους ανθρώπους, αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την υπευθυνότητα και αυτή την έγνοια να μην βλάπτει τους άλλους και να βελτιώνεται συνεχώς, να γίνεται μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, δεν θα έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο για να συλλογιστεί, να αναλογιστεί και να πει οτιδήποτε αρνητικό. Δεν έχει χρόνο. Δεν τον αφορά. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί ασχολείται με τα δικά του κατά, ας μου επιτραπεί ο όρος. Sick. Λοιπόν, αν σταματήσουμε να είμαστε πνευματικά αργόσχολοι, αν μπούμε σε μια συνειδητή διαδικασία αυτογνωσίας και πνευματικού αγώνα, αυτόματα δεν θα μας μένει καθόλου χρόνος για να ασχολούμαστε με τους άλλους. Θα είμαστε σοβαρά απασχολημένοι με τη βελτίωση της δικής μας ζωής. Γιατί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τους άλλους έχουν την ψευδαίσθηση ότι, ακούστε, αν εγώ διορθώσω τους άλλους, τότε ο κόσμος θα είναι καλύτερος και θα έχω καλύτερη ζωή. Ψευδαίσθηση. Πρώτον, δεν μπορείς να βελτιώσεις τους άλλους. Δεύτερον, δεν δικαιούσε να τροποποιήσεις τις συμπεριφορές των άλλων. Δεν είναι η δουλειά σου, είπαμε. Και τρίτον, όσο καλύτεροι άνθρωποι και γίνουν οι άλλοι, αν δεν κάνεις εσύ την απαραίτητη δουλειά με τον εαυτό σου, δεν θα μπορέσει ποτέ η δική σου ζωή να γίνει καλύτερη. Η ζωή δική μου δεν θα γίνει καλύτερη αν εσύ είσαι καλύτερος άνθρωπος. Η ζωή δική μου δεν θα γίνει καλύτερη αν εσύ φτιάχνεις καλύτερα τα μαλλιά σου. Η δική μου ζωή δεν θα γίνει καλύτερη αν εσύ μιλάς πιο ευγενικά. Η δική μου ζωή δεν θα γίνει καλύτερη αν εσύ κάνεις οποιαδήποτε βελτίωση, χρήσιμη ή αχρίαστη ή οτιδήποτε άλλο. Η δική μου ζωή θα γίνει καλύτερη όταν εγώ καθίσω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου
Και όταν εγώ αναλάβω την ευθύνη για τα δικά μου λάθη, όταν κάνω τη δύσκολη προσπάθεια και τον κόπο για να βελτιώσω το δικό μου εαυτό, τότε η δική μου ζωή θα γίνει καλύτερη. Μόνο εγώ μπορώ να καλυτερεύσω τη δική μου ζωή. Μα θα μου πείτε, τι λες βρε Θέκλα, αφού εξαρτώμαστε από άλλους ανθρώπους, αφού είμαστε παντρεμένοι με άλλους ανθρώπους, αφού έχουμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, αφού συνεργαζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Αν εγώ έχω στη δουλειά μου έναν κακοποιητικό νάρκισσο, εάν εσύ έχεις στη δουλειά σου έναν κακοποιητικό νάρκισσο, θα είσαι και εσύ ένας επίσης κακοποιητικός νάρκισσος, ο οποίος θα ψάχνεις την ευκαιρία να ρίξεις κακίες στον άλλο με τρόπο. Αν έχεις στη δουλειά σου έναν που κυκλοφορεί έχοντας στο τσεπάκι του κακίες, πρέπει και εσύ να βάζεις την τσεπάρα σου κακίες για να έρθετε ίσα και έτσι θα βελτιωθεί η ζωή σου? Όχι. Πρέπει να ξεκατηνιάζεσαι για να βελτιωθεί η ζωή σου. Έπαθα σοκ προχθές, διάβαζα ένα σχόλιο κάτω από εκείνο το βίντεο που είχαμε κάνει για τη Σακίρα και τη Μάιλι Σάιρους, που είχα συγκρίνει τα δυο τραγούδια που ήταν έτσι ρομαντικής εκδίκησης, και έλεγα ότι συμφωνώ με το τραγούδι της Miley Cyrus, μπορώ να αγοράσω στον εαυτό μου λουλούδια, μπορεί να κάνω τον εαυτό μου καλά, και διαφωνώ με το τραγούδι της Shakira, με το σκεπτικό του τραγούδι της Shakira, η οποία μίλησε με άσχημα λόγια για τον πρώην σύντροφό της και για την νυν σύντροφό του, με την οποία φαίνεται ότι αυτός είχε σχέση από πρωτού να χωρίσουν. Λοιπόν, και μπήκε μία από κάτω και μου λέει, Θεέκα, εγώ συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα λες, αλλά διαφωνώ με αυτή την άποψη που λες τώρα, γιατί εσύ λες ότι πρέπει να ξεμπροστιάζουμε τους ανθρώπους, και η Σακίρα έγινε ριζίλη γιατί έμαθε ότι ο άντρας της την απαντούσε και από πριν να χωρίσουν, και φταίει και η άλλη κοπέλα η οποία πήγε με τον παντρεμένο και που της έκλεψε τον άντρα, και καλά έκανε και τους ξεμπροστίασε, και διαφωνώ με την άποψή σου. Της έγραψα από κάτω ότι θέλω να με ενημερώσεις σε ποιες απόψεις συμφωνεί μαζί μου, για να δω μήπως πρέπει να τις αναθεωρήσω. Και δεύτερον, της έγραψα το αυτονόητο ότι όσο δίκαιο και να έχει η Σακίρα, που πιστεύω ότι έχει, όσο δίκαιο και να έχει, πήγε από μόνη της, άνοιξε την τρύπα για να πέσουν οι άλλοι και έπεσε η ίδια. Έβαλε αυτόν γκολ στην ουσία. Έστω που το τραγούδι της έχει πολλά εκατομμύρια θεάσεις, το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί σημαίνει ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι αδούλευτος ψυχικά και συναισθηματικά, και πάρα πολλοί κόσμος ταυτίζεται με αυτό το ξεκατίνιασμα. Αλλά τι έχει κάνει η Σακίρα ουσιαστικά για να βελτιώσει τη ζωή της με τον ξεκατινιαστή? Τι έχει κάνει? Έχει δώσει την ευκαιρία στην εταιρεία Casio να αποκτήσει περισσότερα χρήματα και να πάρει τον πρώην άντρα της ως εκπρόσωπό της. Έχει δώσει την ευκαιρία στην εταιρεία Renault να πουλήσει περισσότερα αυτοκίνητα Twingo, και έχει γραφτεί το όνομά της στα χρονικά ως μια πικραμένη bitch, η οποία έπεσε τόσο χαμηλά ώστε να κράζει δημοσίως τον πρώην άντρα της και τη φιλενάδα του. Όσο δίκιο είχε, στην ουσία το χάσε. Και επίσης έδωσε μια εξαιρετικά κακή εικόνα και ένα εξαιρετικά κακό παράδειγμα στα παιδιά της. Νομίζετε ότι μόνο η Σακίρα είχε απατηθεί? Νομίζετε ότι μόνο η Σακίρα τον είχε και τον τάιζε και τον πότιζε, και αυτός αλλού έτρωγε, αλλού έπινε, αλλού πήγαινε και το έδινε? Νομίζετε ότι είναι μοναδική? Ξέρετε πόσες γυναίκες έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση, και διάσημες γυναίκες και επώνυμες γυναίκες, οι οποίες όταν ανακάλυψαν την απιστία, τι έκαναν? Προστάτευσαν τον εαυτό τους. Διέκοψαν παντελώς τη σχέση με τον απατηλό μαλάκα και φρόντισαν να καταλάβουν τι πρόβλημα είχα εγώ και έμπλεξα με έναν τέτοιο. Τι είδους ανασφάλειες είχα εγώ και έμπλεξα με έναν τέτοιο. Γιατί δεν τον κατάλαβα πως ήταν παλιόπαιδο? Τι λάθος έκανα εγώ τόσο ώστε να αφήσω χώρο σε αυτόν τον τύπο να με πληγώσει τόσο πολύ? Πώς θα βελτιώσω τον εαυτό μου ώστε να γίνω πιο δυνατή, πιο συναισθηματικά ασφαλής, ώστε την επόμενη φορά που μπορεί να γνωρίσω έναν τύπο σαν κι αυτόν, να του πω, όχι μάνα μου, δεν πάω να σε, δεν ξέρω εγώ και ποιος, από τη στιγμή που έχεις αυτό το χαρακτήρα και από τη στιγμή που το έχεις συνήθιο να πατάς, δεν θέλω, δεν θέλω, όχι, no thanks, ευχαριστώ, όχι ευχαριστώ. Ξαναλέω, νομίζετε πως η Σακίρα είναι η μόνη?
και γνωρίζω γυναίκες, όπως σας είπα, και γυναίκες οι οποίες μπορεί να τις γνωρίζετε κι εσείς λόγω της δουλειάς τους που κάνουν, που είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, και γυναίκες που μπορεί να μην τις γνωρίζετε κι εσείς, οι οποίες έχουν υποστεί ιστάτη προδοσία και κατάφεραν μέσα από την αξιοπρεπή διαχείριση της προδοσίας να ανεβάσουν τον εαυτό τους πάρα πολλά σκαλιά πνευματικά και να γίνουν πολύ καλύτεροι άνθρωποι αυτές οι ίδιες. Δηλαδή πήραν το κάρβουνο και το έκαναν χρυσάφι. Ενώ αν λειτουργείς αντιδραστικά και εκδικητικά και ό,τι σου κάνουν κάνεις και κάνεις και χειρότερα από αυτά που σου κάνουν, δεν βελτιώνεις τον εαυτό σου, δεν βελτιώνεις τη ζωή σου, βάζεις τη ζωή σου σε πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες. Σκεφτείτε τώρα ότι η καημένη Σακίρα με έχει εμένα να κάνω βίντεο εναντίον της, έχει ένα σωρό άλλους YouTubers να κάνω βίντεο εναντίον της και δέχεται και πόσο hate mail. Ενώ είναι μια γυναίκα που την έχει απατήσει ο άντρας της, η οποία τα έδωσε όλα για τον άντρα της και ο άντρας της την πλήρωσε με κέρατο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ότι δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθούμε να διορθώσουμε τους άλλους. Οι άλλοι είναι ενήλικες, οι άλλοι θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και με το να εστιαστούμε εμείς αποκλειστικά στο να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των δικών μας πράξεων και να προστατεύουμε το δικό μας εαυτό από οποιαδήποτε κακία, τους αφήνουμε το χώρο και το χρόνο, εάν έχουν την καλή βούληση και αν έχουν την πνευματικότητα και αν έχουν τα κότσια, να βελτιώσουν και αυτοί το δικό τους εαυτό. Δεν θα διορθώσουμε εμείς τους άλλους. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε τους άλλους. Ξαναλέω, οι μόνες περιπτώσεις τις οποίες επιτρέπεται να διορθώνουμε συμπεριφορές είναι όταν είμαστε γονείς και διορθώνουμε συμπεριφορές των παιδιών μας ή όταν είμαστε εκπαιδευτικοί και διορθώνουμε συμπεριφορές των μαθητών μας. Και αυτό που έχω να συστήσω στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς δεν είναι αυτό που έγραψε η φίλη στο live, στο ζωντανή μετάδοση, που το live ήταν νομίζω, ναι. Ότι έλεγε ένας ψυχολόγος πριν 40 χρόνια στη μάνα της, ότι πρώτα να λες μια καλή κουβέντα στο παιδί και μετά να κάνεις την παρατήρηση. Όχι, δεν είναι αυτό. Την ώρα που συμβαίνει κάτι θετικό, θα πεις τη θετική κουβέντα στο παιδί. Θα πεις: είμαι περήφανη για σένα, Μαρία μου, που κατάφερες να επιτύχεις αυτό. Μπράβο, Μαρία μου. Χαίρομαι, Μαρία μου, που είσαι χαρούμενη. Χαίρομαι, Μαρία μου, που πέρασες ωραία στο πάρτι. Όταν γίνονται καλά πράγματα, θα δίνουμε θετική ανατροφοδότηση. Όταν συμβαίνει κάτι το οποίο θέλει διόρθωση συμπεριφορά, θα το επισημάνουμε, κακίζοντας τη συμπεριφορά και όχι το παιδί που κάνει τη συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό που συνέβη και Μαρία, το να λεχθούν άσχημα λόγια προς τη συμμαθήτριά σου, δεν είναι ωραίο πράγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει αυτό το λάθος, μετά έχει πρόβλημα με αυτό το λάθος. Αυτό το λάθος προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στα άλλα παιδιά. Αυτό το λάθος σε βάζει σε μια διαδικασία που να πονάς και εσύ και να πονούν και οι άλλοι. Θέλω να συζητήσουμε γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι λανθασμένη και είμαι σίγουρη ότι άμα καταλάβεις, Μαρία μου, ότι αυτή η συμπεριφορά είναι λανθασμένη, είμαι σίγουρη πως είσαι τόσο έξυπνο παιδί που θα επιλέξεις συνειδητά την επόμενη φορά να μην ακολουθήσεις αυτή τη συμπεριφορά, αλλά να ακολουθήσεις μια άλλη συμπεριφορά όπως αυτή. Για παράδειγμα, πες ότι η Μαριγούλα έπαιζε με τη Γιωτούλα και της πήρε το παιχνίδι η Γιωτούλα και η Μαριγούλα ήταν πολύ στενοχωρημένη και άρχισε να φωνάζει και να λέει άσχημες λέξεις στη Γιωτούλα. Θα της πεις: Μαρία μου, το να την πεις έτσι, μπιπ και μπιπ και μπιπ και μπιπ, αυτό δεν είναι κάτι που σου επιλύνει το πρόβλημα. Αυτή η συμπεριφορά είναι λάθος. Γιατί ενώ έχεις το δίκιο σου, το χάνεις. Γιατί αυτό που θα θυμούνται οι άλλοι μετά είναι ότι η Μαρία έχει πει τις μπιπ λέξεις. Ενώ την επόμενη φορά που θα σου πάρει το παιχνίδι ή αν συνέβαινε ξανά να σου πάρει το παιχνίδι μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι με το οποίο παίζεται, θα μπορούσες να της πεις: είμαι στενοχωρημένη που μου πήρες το παιχνίδι, σε παρακαλώ πολύ δώσε το πίσω. Και αν δεν το δώσει πίσω, τότε θα της πεις: λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να πάω να το πω στη μαμά. Ότι ενώ παίζαμε και είναι δικό μου το παιχνίδι, το πήρες. Να της δώσεις δηλαδή την ευκαιρία της κοπέλας που παίζεται μαζί να σκεφτεί
το λάθος της που τυχόν έχει κάνει και να το διορθώσει, και αν δεν το διορθώσει, τότε δεν θα τη βρήσεις, δεν θα της μιλήσεις άσχημα, θα πας να το πεις στη μαμά, αν είστε σε ένα play date, αν είστε σε ένα σπίτι και παίζετε, θα το πεις στη μητέρα που είναι εκεί, στον ενήλικα ή στον πατέρα που είναι εκεί, στον ενήλικα που διαχειρίζεται τα παιδιά, που προσέχει τα παιδιά, και αυτός θα σε βοηθήσει, ο ενήλικας, να λύσετε τη διαφορά σας. Το να βρίζεις δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό, ενώ αν πούμε είσαι μπιπ και είσαι μπιπ και είσαι μπιπ που έχει πει τη φίλη σου μπιπ, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα βελτιωτικό ως προς τη συμπεριφορά του παιδιού. Έχει όμως ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα στην αυτοεκτίμηση του παιδιού. Εντάξει, το παράδειγμα που είπαμε μπορεί να μην είναι και πολύ σωστό, με την έννοια ότι εγώ δεν είμαι παιδοψυχολόγος, η δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου, η δόκτωρα Αριστονική Θεοδοσίου είναι παιδοψυχολόγος και ίσως να τη ζητήσουμε σε μια Αριστοτρίτη να μας το εξηγήσει αυτό για το πώς διορθώνουμε συμπεριφορές. Αλλά αυτό που ξέρω, τη βασική γνώση ψυχολογίας που γνωρίζω, είναι ότι δεν κατηγορούμε το πρόσωπο που κάνει τη λαθασμένη συμπεριφορά, κατηγορούμε τη συμπεριφορά. Και εξηγούμε στο παιδί ότι αυτή η συμπεριφορά είναι λαθασμένη, εξηγούμε στο παιδί τους λόγους για τους οποίους είναι λαθασμένη αυτή η συμπεριφορά και δίνουμε και εναλλακτική στο παιδί. Δηλαδή καταλαβαίνουμε το θυμό που νιώθει όταν αδικείται, καταλαβαίνουμε τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία κινητοποίησαν μια συμπεριφορά την οποία του εξηγούμε για ποιο λόγο είναι αρνητική και του δίνουμε και μια εναλλακτική λύση για το πώς να γίνει μια συμπεριφορά η οποία να μην είναι αρνητική, να είναι δημιουργική, θετική και βοηθητική. Ξαναλέω, αν όλοι μας είμαστε απασχολημένοι με το να βελτιώνουμε τον εαυτό μας ουσιαστικά, αν είμαστε απασχολημένοι με την πνευματική και συναισθηματική μας εξέλιξη, αν είμαστε άνθρωποι σοβαροί και υπεύθυνοι, οι οποίοι εξασκούμε αυτογνωσία και καθόμαστε κάθε βράδυ και κάθε πρωί που θα ξυπνήσουμε και ξέρω εγώ το απόγευμα που θα κάνουμε ντους και σκεφτόμαστε και λέμε τώρα αυτό που έκανα ήταν σωστό, ήταν λάθος, τι κίνητρα είχα άραγε για να κάνω αυτό. Αν κρατάμε ένα ημερολόγιο συναισθημάτων και πράξεων, στο οποίο να καταγράφουμε τα συναισθήματα μας για να μπορούμε μετά να τα κατανοήσουμε. Και αν έχουμε βάλει στόχο ότι θέλω να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όχι μόνο εξωτερικά, που είναι ωραίος στόχος και εξωτερικά να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, αλλά και εσωτερικά και πνευματικά, τότε δεν μας περνάει καν από το μυαλό να διορθώσουμε τον άλλον. Τότε χαιρόμαστε πολύ όταν οι άλλοι βελτιώνονται και λυπούμαστε όταν οι άλλοι στενοχωριούνται και είμαστε και πραγματικοί φίλοι, γιατί ένας πραγματικός φίλος, Ακόμη και αν βλέπει ότι έχεις κάνει κάτι το οποίο είναι λάθος, και ας το πάρουμε στο παράδειγμα με τον Έγκη που κάναμε στο live που μιλούσαμε για τρίχες, π.χ. έχεις βάψει τα μαλλιά σου ένα χρώμα που η φίλη σου που σε αγαπάει θεωρεί ότι δεν σου πάει αυτό το χρώμα. Εάν δεν τη ρωτήσεις, εάν δεν της πεις «Μαρία, σ' αρέσει το χρώμα που έκανα, νομίζεις ότι μου πάει?», δεν έχει κανένα απολύτως λόγο να σου πει σου πάει ή δεν σου πάει. Δεν θα σου πει τίποτα. Θα σου πει είσαι χαρούμενη με τα μαλλιά σου, ναι είμαι χαρούμενη, χαίρομαι που είσαι χαρούμενη. Και θα σκεφτεί ότι εμένα μπορεί να μου αρέσουν καλύτερα αυτό το χρώμα, το προηγούμενο, στα μαλλιά της φίλης μου, αλλά από τη στιγμή που η φίλη μου είναι χαρούμενη με αυτό το χρώμα που έχει φτιάξει, γιατί να πάω να της πω οτιδήποτε διαφορετικό. Εκτός και αν ρωτήσει ο άλλος, εκτός αν έρθει και αν πει έχω αυτή την απορία και δεν ξέρω τι να κάνω και πες μου τη γνώμη σου. Ή βλέπουμε για παράδειγμα ότι η φίλη μας έχει αδυνατήσει πάρα πολύ και είναι πιθανόν να έχει πάθει νευρική ανορεξία. Θα πάμε να της πούμε πώς έγινες έτσι, σαν σκελετός έγινες, να τρως. Όχι, θα σου το πούμε αυτό. Θα την καλέσουμε να πάμε για φαγητό, για καφέ, θα μιλήσουμε μαζί της, θα τη ρωτήσουμε πώς είναι, τι κάνει, να μας πει τα νέα από τη ζωή της, και αν η φίλη μας ανοιχτεί και μας πει ότι έχω κάποια δυσκολία με το φαγητό ή έχω κάποια διαταραχή λήψης τροφής, τότε θα της πούμε αγάπη μου δεν ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα, αλλά ξέρω την τάδε ψυχολόγο η οποία ασχολείται με αυτά, την τάδε διατροφολόγο η οποία ασχολείται με αυτά.
δεν θα διορθώσουμε εμείς τους άλλους. Ή βλέπουμε έναν φίλο μας, μια φίλη μας να έχει αποκτήσει βάρος. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρεις γιατί ο άλλος έχει παχύνει. Μπορεί να έχει κάνει μια αρμονική θεραπεία και γι' αυτό να πάχυνε. Μπορεί να έχει ένα θέμα υγείας, το οποίο να μην το ξέρεις εσύ, και να κάνει, ξέρω εγώ, μια κορτιζονοθεραπεία και γι' αυτό να έχει πριστεί. Για ποιο λόγο να πας εσύ να του πεις το προφανές, το οποίο το βλέπει και στον καθρέφτη του, το βλέπει και στη ζυγαριά του, ότι έχει βάλει βάρος, το έχει βάλει βάρος. Γιατί να του το πεις. Γιατί να του το πεις. Γιατί να του πεις πρόσεχε τι τρως. Γιατί να διορθώσεις εσύ τον άλλο. Αν ο άλλος έρθει και σε ρωτήσει και σου πει, Μαρία, έχω πάρει 10 κιλά και δεν νιώθω και πολύ καλά με τον εαυτό μου. Τι λες εσύ, μου φαίνεται ή δεν μου φαίνεται. Τότε εκεί θα το απαντήσεις. Δεν φαίνεται πως έχεις βάλει κιλά, αν όντως φαίνεται πως έχει βάλει κιλά. Αλλά αν εσύ πραγματικά αγαπάς το φίλο σου, θα πεις, εγώ έτσι όπως σε βλέπω, μια χαρά σε βλέπω. Πώς νιώθεις. Παρακολούθησα πρόσφατα, υπάρχει ένα κανάλι αγγλόφωνο που σας το συστήνω, Diaries of a CEO, τα ημερολόγια ενός CEO. Είναι ένας τύπος Εγγλέζος, ο Chris που το φτιάχνει αυτό, είναι... Έχει καταγωγή από την Αφρική, αλλά έχει μεγαλώσει στο Λονδίνο, από ό,τι κατάλαβα. Και είχε καλεσμένη μία κοπέλα, η οποία είναι Περσίδα. Και έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Δυνατίζοντας με την καλοσύνη». Και λέει την ιστορία της, για το ότι από τον καιρό που ήταν μικρή και μετανάστευσαν από την Περσία στην Αγγλία οι γονείς της, ότι είχε θέμα με τη διαχείριση του φαγητού και ότι πάχυνε και ότι ένιωθε πολύ άσχημα και έχει κάνει χιλιάδες δίαιτες, εκατοντάδες δίαιτες και πάντα έχανε βάρος και μετά το ξανάβαζε και 10% παραπάνω κλπ. Και λέει, ανακάλυψε αυτή ότι το να αγαπάς τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι και το να νιώθεις ωραία με την εξωτερική σου εμφάνιση και το να φέρεσαι με καλοσύνη στον εαυτό σου θα σε βοηθήσει πολύ περισσότερο στο να πάρεις τη ζυγαριά σου εκεί που θες, παρά το να κάνεις τον εαυτό σου να νιώθει άσχημα, να τον ντροπιάζεις τον εαυτό σου γιατί έχει βάλει βάρος και να νιώθεις μίζερα και από άσχημα πολύ ότι έχεις γίνει ένα βόδι και έχεις γίνει παχής και ξέρω εγώ. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι ως χοντροί, να το πω και αυτό, ότι εμείς οι χοντροί στυλιτεύουμε αρκετά τον εαυτό μας από μόνοι μας. Δεν σας έχουμε εσάς ανάγκη να μας στυλιτεύσετε. Το ξέρουμε πως είμαστε χοντροί. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω, ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε να κάνουμε nagging είναι να αρχίσουμε να ασχολούμαστε ουσιαστικά με τον εαυτό μας. Όσοι από εσάς παρακολουθώντας αυτά τα βίντεο που κάναμε τον τελευταίο καιρό για το nagging, θεωρείτε ότι μπορεί να κάνετε nagging χωρίς να το συνειδητοποιείτε, την επόμενη φορά που σας έρχεται να κάνετε ένα σχόλιο το οποίο έχει διπλή έννοια, είσαι μεν κάτι θετικό αλλά κάτι αρνητικό, ξανασκεφτείτε το 2 και 3 φορές πρωτού το πείτε. Βουτήξτε τη γλώσσα σας στο μυαλό σας, όπως έλεγαν οι παλιοί. Δηλαδή, αν όντως έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω θέματα με mobbing, με nagging, τότε πρέπει να επιβάλλω μια αυτοπιθαρχία στον εαυτό μου προκειμένου να τα προλαμβάνω. Και λένε και οι Εγγλέζοι, fake it till you make it. Λέει, προσποιήσου ότι σου βγαίνει φυσικά να κάνεις κάτι, μέχρι να σου βγει φυσικά να κάνεις κάτι. Έχετε την αγάπη μου και σας χαιρετώ.